έξυπνο παθητικό μέτρο αυτοπροστασίας με ελαστικά των ρωσικών βομβαρδιστικών Tu-95 περιορίζει τις καταστροφές από επιθέσεις ουκρανικών ντρόνους καμικάζι. Άρθρο έγκριτου του βουλγαρικού μέσου μαζικής ενημέρωσης λοιπόν με τίτλο «Η Ρωσία κάλυψε τα φτερά των βομβαρδιστικών Tu-95 με ελαστικά αυτοκινήτων», το οποίο επισημαίνει «Φαίνεται να υπάρχει μία απτή αίσθηση ανησυχίας που πηγάζει από τη Ρωσία, η οποία απορρέει από πιθανές απειλές σε μία από τις κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις της, την αεροπορική βάση Engels 2. Οι δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν την πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου αποκαλύπτουν ένα στρατηγικό βομβαρδιστικό Tu-95, το οποίο προστατεύεται από μία συνήθιστη χρήση ελαστικών αυτοκινήτων. Αυτά τα ελαστικά είναι τοποθετημένα σε όλο το μήκος και των δύο φτερών και σε ένα μικρό τμήμα της άνω ατράκτου. Αυτή η περίεργη διάταξη εξυπηρετεί έναν συγκεκριμένο σκοπό: να παρέχει έναν αμυντικό μηχανισμό έναντι πιθανών επιθέσεων από drones. Μια φωτογραφία διαδόθηκε μέσω λογαριασμού στο Telegram. Ο χρήστης αυτής της ψηφιακής πλατφόρμας επικοινωνίας, με τόνο βουτυγμένο στην ειρωνία, σχολίασε τη φωτογραφία δηλώνοντας: «Η ευρηματικότητα των Ρώσων δεν έχει όρια. Φαινομενικά εφευρίσκουν τα πάντα εκτός από ένα καταφύγιο για τα βομβαρδιστικά τους». Η απόφαση της Ρωσίας να τοποθετήσει λάστιχα αυτοκινήτου στα φτερά ενός βομβαρδιστικού Tu-95 είναι μια προσπάθεια δημιουργίας μιας αυτοσχέδιας άμυνας ενάντια στις επιθέσεις με ντρόν καμικάζι. Η ιδέα πίσω από αυτό είναι ότι τα ελαστικά θα απορροφούν την πρόσκρουση ενός ντρόν, εμποδίζοντάς το να προκαλέσει σημαντική ζημιά στο αεροσκάφος. Τα ελαστικά είναι κατασκευασμένα από καουτσού, το οποίο είναι ένα εξαιρετικά ελαστικό υλικό. Όταν ένα ντρόνο συγκρούεται με τα ελαστικά, το καουτσούκ θα απορροφήσει την ενέργεια της πρόσκρουσης και θα παραμορφωθεί, μειώνοντας τη δύναμη που μεταφέρεται στο αεροσκάφος. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή ζημιών στα φτερά και σε άλλα κρίσιμα εξαρτήματα του αεροπλάνου. Συνολικά όμως, ενώ η χρήση ελαστικών αυτοκινήτων σε βομβαρδιστικό μπορεί να φαίνεται σαν μια αντισυμβατική προσέγγιση στην άμυνα, αποτελεί απόδειξη των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την εξέβρεση νέων και καινοτόμων τρόπων προστασίας από αναδυόμενες απειλές. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.